Κάτσε να διαβάσω και την άλλη απάντηση που έχει στείλει. Μισό και μετά να πετάξουμε. Να πετάξουμε, αλλά να βρω. Δεν βλέπει ότι θέλω δεν να πετάξω, δηλαδή. Λυπήσουμε. Περίμενε. Δεν υπονοώ τίποτα, λέει ο Κωνσταντίνος, για το Μπαζιά ένα προφανώ. Ναι. Καταγγελία Κούγια υπάρχει για το διεξιακό. Υπήρχε καταγγελία Κούγια, εκδικάστηκε υπόθεση και οι βαθμοί του Μπαζιά ένα πήγαν πίσω. Ναι. Τελείωσα τη ιστορία λοιπόν. Τι σημαίνει ότι υπάρχει καταγγελία. Καταγγελία μπορεί να κάνει ποιο. Κρίθηκε η καταγγελία στα δικαστήρια. Εσύ γιατί μένει στην καταγγελία και δεν μένει στην τελική απόφαση. Και η δικαιοσύνη απεφάνθη ότι δεν είναι το βάσιμο. Δηλαδή και εγώ μπορώ να πω ότι ο Αβραμίδης έκανε αυτό. Αν πάει στο δικαστήριο ο Αβραμίδης και αποδείξει ότι δεν το έχει κάνει, τι θα μείνει, η καταγγελία η δικιά μου ή ότι δεν το έκανε. Το έκανε. Πώς δεν το έκανε. Ποιος το έκανε. Δεν έχω καταλάβει που θα πάμε τώρα. Η Τότεναμ το έκανε. Τώρα κατάλαβες που θα πάμε. Η Τότεναμ το έκανε. Το έκανε η Τότεναμ. Το έκανε ρε φίλε απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε με 9 αλλαγές. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το έκανε. Σιγά μη το έκανε υπό κανονικές συνθήκες. Δεν θα το έκανε Κωνστατσίλη, καλησπέρα. Για πες. Καταρχάς αποκλείεται να μην το έκανε ο Αβραμίδης. Αποκλείεται να πετύχει. Και εγώ αυτό λέω, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, ας δώσουμε μια ευκαιρία στη δικαιοσύνη να αποφανθεί. Παραδείγματος χάρη τώρα. Ήταν ατυχές το παράδειγμα, έχεις δίκιο. Δεύτερον, η Τότεναμ όντως θα συμφωνήσω ότι έπαιζε απέναντι σε μια ομάδα η οποία είχε κάνει ένα τσουβάλι αλλαγές και πάλι ζορίστηκε πάρα πολύ. Εντάξει, είναι προφανές ότι δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό η Τότεναμ. Δεν είναι καλά, δεν είναι καλά γιατί αυτή η ιδέα του Κόντε ότι εγώ θα πάω με 11 παίκτες. Με αυτούς θα ζήσω και με αυτούς θα πεθάνω. Ναι. Δεν του βγαίνει και πολύ αυτό το πράγμα και δεν νομίζω έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Μακάρι να διαψευστώ, δεν το βλέπω. Κοίταξε, θέλεις τρίποντο με την Arsenal. Εκεί θα αποκτήσεις. Μα δεν φτάνει, γιατί την επόμενη εβδομάδα έχει Liverpool τότε. Ναι. Άνετα διπλό στο Anfield. Εντάξει, δεν είναι. Αν γίνει διπλό στο Anfield, κάτι συζητάμε. Okay. Δεν σημαίνει ότι και η Arsenal θα πρέπει να παίρνει όλα τα παιχνίδια μέσα έξω. Η Arsenal αυτή τη στιγμή έχει αποδείξει καταρχάς για να είμαστε τίμοι ότι τα ντέρμπι τα πήρε. Παρ' όλα αυτά τώρα έχει παιχνίδια με ομάδες που καίγονται. Ναι, δηλαδή, εκεί είναι τα προβλήματα για την Arsenal. Έχει και τη Λίντ και την Everton. Για να δούμε. Τι ΑΕΚ είδε ο Αλμέιδα χθες που ήταν και στο γήπεδο της Τούμπας. Την κλασική φετινή ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από την κλασική φετινή ΑΕΚ. Η οποία φετινή ΑΕΚ κάτι μπορεί να κάνει μπροστά, κάτι μπορεί να σου δημιουργήσει και γκολ μπορεί να βάλει. Μπορεί να, να διεκδικήσει και ευκαιρίες για ένα δεύτερο. Αλλά στην άμυνα θα την κάνει την πατάτα. Αδικείται πάρα πολύ η ΑΕΚ, λέω εγώ, από το γεγονός ότι δεν έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στην άμυνά της. Αδικείται πάρα πολύ. Αλλά έχει αδικηθεί και από τον τρόπο που δεν δούλεψε στη διάρκεια της φετινής σεζόν. Το λέω γιατί όταν η ΑΕΚ βρίσκει χώρους μπροστά, μπορεί να δημιουργεί και δημιουργεί εξαιτίας του ταλέντου που έχουν οι ποδοσφαιριστές της. Όταν βρίσκει απέναντί της κλειστές άμυνες, δυσκολεύεται, δεν υπάρχουν αυτοματισμοί, δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι δουλεμένη. Σε πίστα όσα μας, δηλαδή, σκέψτε το μάτι το Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό. Έβγαιναν μπροστά και δεν είχαν έναν αυτοματισμό να δουν τι θα κάνουν την παρά. Νομίζω ότι όλη η ιστορία της φετινής ΑΕΚ είναι η φάση στην οποία βγαίνει η αντεπίθεση πολύ ωραία με τον Άμραμπατ και γλιστράει ο Λιβάη στο τετατέτ. Νομίζω ότι είναι όλη η ιστορία της φετινής ΑΕΚ. Σε μία φάση. Ο οποίος Λιβάη δεν ήταν καλός. Όχι, γενικότερα. Πέρα από το γλίστριμα. Ξέρεις, η εικόνα, όχι ότι φταίει εδώ το παιδί, αλλά όλη η εικόνα. Θα κάνεις καλά μέχρι ενός σημείου και στο τέλος θα κάνεις ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Ο οποίος Λιβάη δεν ήταν καλός γενικότερα χθες. Σε αντίθεση με τον Άμραμπατ που έχει κάνει για μένα ένα από τα καλύτερα και πιο ουσιαστικά παιχνίδια του με τη φανέλα της. Κοίτα, όχι τακτικά τόσο πολύ. Δηλαδή, τακτικά ποτέ δεν θα κάνει ο Άμραμπατ καλό παιχνίδι, αν δεν την άποψή μου. Αλλά προσέφερε στην ομάδα, αυτό θέλω να πω χθες. Δηλαδή ήταν απτή η προσφορά. Μα έχει υπάρξει και άλλη φορά που ο Άμραμπατ έχει προσφέρει. Δεν ήταν η μοναδική. Όχι, δεν λέω ότι ήταν η μοναδική. Αλλά ήταν λίγες σε σχέση με το ταλέντο και την ποιότητά του. Από την άλλη μεριά, θα σου πει κάποιο ότι όντω προσέφερε πάρα πολύ, έβαλε τον γκολ κλπ. Αλλά ρε Άμραμπατ. Είναι κενό το τέρμα. Ναι. Κοίταξε, εκεί εγώ. Πώς το έχασε. Εγώ θα δώσω ένα μπόντο, παιδιά, στον Πασχαλάκη. Αν έχω δει καλά, τη στιγμή ακριβώς που πάει να κάνει την επαφή ο Άμραμπατ, δεν είναι ότι ο Πασχαλάκης απλά έχει αποκρούσει και του αφήνει την μπάλα ουσιαστικά του Άμραμπατ στο χορτάρι. Ο Πασχαλάκης σπρώχνει την μπάλα με το χέρι του, με αποτέλεσμα η μπάλα περισσότερο να πάει στο πόδι του Άμραμπατ να χτυπήσει αυτό και δεν βάζει αυτό το πόδι. Ναι, παρά να πάει ο Άμραμπατ. Ναι, δεν βάζει αυτό το πόδι, βάζει το άλλο πόδι. Γιατί προσπαθούσε και εγώ να καταλάβω πώς το χάσε. Αυτό προσπαθούσα να καταλάβω. Το άλλο πόδι βάζει. Ίσως αυτό ήταν το λάθος που πλήρωσε ο Άμραμπατ. Αλλά έχει κάνει και ο Πασχαλάκης, ας πούμε, έχει βάλει το χεράκι του, να το πω έτσι. Αυτή δεν είναι εικόνα, μισό λεπτό. Αυτή δεν είναι εικόνα ρεπόρτερ. Παραπέμπει σε άλλα πράγματα, δεν θα σου πω ότι παραπέμπει. Και τα προσωπικά σου σε παρακαλούμε να τα κρατήσει εκτός του, Κώστα. Δεν κατάλαβα. Ο καθένας έρχεται εδώ ανάλογα με τις προτιμήσεις του, μπαίνει μέσα και μας το δείχνει. Έχασες. Ήταν μια εικόνα, μια ζωή αυτή που μόλις είδαμε, Κωνστατσίλη. Μπορεί να συνεχίσει. Και δεν ιτήθηκε κιόλα. Ναι. Δεν ιτήθηκε. Να πω ότι είχε ιτηθεί, να δικαιολογήσω αυτή την εμφάνιση.
πρέπει να ανησυχώ. Ναι, ναι. Με αυτά που είδαμε πρέπει να ανησυχήσω. Όχι, εμείς που θα το φιλοξενήσουμε στο στούντιο, ξέρεις, δεν θα είμαστε και τόσο κοντά είμαστε. Ναι. Μακριά και αγαπημένοι. Είμαι βατραχοπέδιλα και ανεπιστήρα. Εντάξει, άστο, δεν περιγράφω. Αυτό είναι το λιγότερο. Λοιπόν. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, λες βάλ' το εκεί, ναι. Είναι κενό το τέρμα, ρε άμπραμπα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, όπως και λες, διώξε την μπάλα, ρε Τζαβέλα, μην καθυστερείς, δεν υπάρχει λόγος. Ήταν ένα λάθος που περίμενε να συμβεί, να σου πω την αλήθεια, σε αυτή τη φάση για την ΑΕΚ. Φαινότανε δηλαδή από την πρώτη στιγμή που αποφάσισαν να κρατήσουν την μπάλα με τις κοντινές πάσεις εκεί και να μην βρεθεί ένας να πει παιδιά. Ας τη στείλουμε την μπάλα στην ευχή του Θεού να τελειώνουμε. Ο τελευταίος που φταίει που κάνει το. Εντάξει, το καθοριστικό λάθος το κάνει ο Τσούμπερ, αλλά νομίζω ότι ο τελευταίος που φταίει στη φάση. Η φάση έχει ξεκινήσει με τον Τζαβέλα, ο οποίος καθυστερεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι ότι καλεί στον ΠΑΟΚ να έρθει. Έρχεται λοιπόν ο ΠΑΟΚ, δεν διώχνει την μπάλα, δεν είναι στο Χατζησαφή. Ο Χατζησαφή επίσης δεν διώχνει την μπάλα. Και το μοιραίο έρχεται. Εντάξει, στην ΑΕΚ πάντα θα βρεθεί τρόπος να έρθει το μοιραίο. Το ζήτημα είναι ότι τώρα η ΑΕΚ έχει μπροστά της τέσσερα μάτς, εκ των οποίων τα τρία είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και αυτό δεν το λες και πολύ καλό, γιατί δεν κερδίζει αυτό, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και θα έλεγες πολύ ωραία, έχει ξεμπερδέψει. Με δεν έχει χάσει στην έδρα του ΠΑΟΚ. Δεν έχει χάσει στην έδρα του Ολυμπιακού. Δεν έχει χάσει στην έδρα του Παναθηναϊκού στα play-off. Ναι. Και δεν έχει πάρει στην ουσία συνθήκες, τίποτα από αυτή την πορεία. Και λες υποκανονικές συνθήκες, όπα τώρα η ΑΕΚ έχει το momentum να πάρει αυτό που θέλει. Και κοιτάς και λες το Ολυμπιακό Στάδιο έχει μόνο ήττες. Αλήθεια κύριε Κωνσταβάρα, Στάνκοβιτς, Τζαβέλας, Μοχαμάντι δεν είναι ποιοτική. Μίλησα για την άμυνα, δεν μίλησα για τον νοτοφύλακα. Βγάλε έξω το Στάνκοβιτς. Τζαβέλας, Μοχαμάντι, αν με ρωτάς, όχι, δεν είναι. Δεν είναι και θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ο Τζαβέλας ήτο, αλλά τώρα είναι 34 ετών. Πρώτον δεύτερον για το Μοχαμάντι, ναι. Ο Μοχαμάντι έχει χάσει τη θέση του. Αυτό λέω. Μία παίζει, ναι, δέκα δεν παίζει. Έχει χάσει τη θέση του. Γιατί ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι είναι ως ένα βαθμό ποιοτικός, είναι και πάρα πάρα πολύ επιπόλαιος στο παιχνίδι. Ναι, και απρόσεκτος. Και εννοείται. Χάρη την αυτοσυγκέντρωσή του και κάνει λάθη κραυγαλαία. Εννοείται. Είναι ένας καλός παίκτης, ο οποίος όμως δεν μπορείς να βασιστείς πάνω του όταν σε ντέρμπι κιόλας, όχι θέμα το οποιοδήποτε. Θα σου κάνει λάθη σαν αυτά που έκανε με τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα. Ισχύει. Βάλε λοιπόν εσύ, Λεφ, όλους τους υπόλοιπους και πες μου ποιος έχει τέτοια ποιότητα που να τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια από την άμυνα της ΑΕΚ. Κανένας, θα πω εγώ. Κανένας. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει το χειρότερο κεντρικό αμυντικό δίδυμο όλων των play-off σίγουρα και μην πω και πάω και παρακάτω. Δηλαδή δεν γίνεται να προχωρήσει μια ομάδα με το χειρότερο κεντρικό αμυντικό δίδυμο εννοώ σε αποτελεσματικότητα, έτσι. Ναι, εγώ σου λέω βάλε τον Παναθηναϊκό με τον οποίο έχουν τον ίδιο στόχο. Όχι, μέρα από με εδώ και πέρα. Με τον Άρη. Με τον Άρη επίσης. Με τον Άρη επίσης που διεκδικεί σε πάση περιπτώσει, γιατί η ΑΕΚ η ουσία είναι αυτό που διεκδικεί. Να βάλει από κάτω της τον Άρη. Από κάτω τον Άρη. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί αν βάλει από κάτω τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Παναθηναϊκός πάρει το κύπελο, τι θες να την πάρει. Αν έφερε τον Παναθηναϊκό, για ποιο λόγο? Γιατί στο ξεκίνημα δεν υπήρχε αυτή η συνύπαρξη του Βέλεθ με τον Σχένκεφελτ. Από τότε που αυτοί οι δύο είναι εντάξει και παίζουν καλά, έχει ανέβει όλος ο Παναθηναϊκός. Είναι σαφές, δεν συλλέφει αυτό που λέμε. Υπάρχει κάποια ομάδα στον κόσμο που δεν έχει στηριχθεί στο κεντρικό αμυντικό τη δίδυμο και να έχει πετύχει? Καμία, δεν νομίζω. Αν ψάξουμε, καμία. Η City πότε ισορρόπησε? Όταν βρήκε μια ισορροπία με το. Ωραία, θα ρωτήσω λοιπόν εγώ με αφορμή και τη χθεσινή παρουσία του Αλμέιδα στο γήπεδο του Στούμπας. Υπάρχει περίπτωση ο Αλμέιδα να εμπλακεί από τώρα στα ΤΙΣΑΕΚ? Θέλω να πω να κάνει ίσως κάποιες κουβέντες με τον Οφριδόπουλο, να αποφασίσουν ίσως και μαζί κάποια πράγματα. Έχει έναν τύπου συμβουλευτικό ρόλο, να εμπλακεί στην καθημερινότητα της ομάδας, έστω τέλος πάντων, και όχι από πολύ κοντά. Τώρα ο Αργεντινός. Αυτό δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, δεν νομίζω, αλλά αυτό έγινε μεγάλη προσπάθεια να μην γίνει ούτε κατελάχιστο. Δηλαδή, ο Αλμέιδα ταξίδεψε στην Τούμπα σαν να μην έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, ούτε με την ομάδα, ούτε πήγε στο ξενοδοχείο, ούτε είχε την παραμικρή επαφή με τους ποδοσφαιριστές, γιατί προσπαθούν στην ΑΕΚ. Και είναι λογικό, γιατί για μένα. Εντάξει, καθόταν εδώ ο Παπαδημητρίου, δεν καθόταν όμως. Εντάξει, αναγκαστικά μετά στο booth πήγε στο booth, εννοώ να έχει επαφή με τους ποδοσφαιριστές και με την καθημερινότητα της ομάδας. Με τη ροή, μάλλον, της ομάδας. Αναγκαστικά ήταν στο booth, το οποίο ήταν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Λογικό. Αλλά θέλω να πω ότι θα ήταν και πολύ άκομψο να βάλουν αυτή τη στιγμή τον Αλμέιδα στην καθημερινότητα της ΑΕΚ. Όχι μόνο άκομψο, και παράλογο κιόλας. Ναι. Να μας θυμίσει, λέει ο Λεφ,
ο Τσίλης τι έλεγε το καλοκαίρι για αυτούς που τώρα κατηγορεί. Πριν να απαντήσει, εσύ να πω: εγώ δεν κατηγορεί κανείς κανέναν. Κάνουμε μια συζήτηση για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Δεν έχω πρόβλημα να κατηγορήσω. Δεν είναι κακό να κατηγορήσω. Όχι, εγώ λέω ότι δεν κατηγορούμε κανέναν. Εγώ τους κατηγορώ, αλλά για ποιον από όλους τι έλεγα. Ναι, προφανώς για τον Τζαβέλα και τον το Μοχαμάντι. Για τον Τζαβέλα, για τον Μοχαμάντι, μα για τον Μοχαμάντι αυτό που είδαμε κατηγορώ. Όχι αυτό γιατί τον πήρε η άλλη. Ναι, λέει άλλο αν είναι ποιοτική, άλλο αν τώρα είναι σε κακή κατάσταση. Ο Μοχαμάντι είναι σε κακή μάχη. Αυτό είπα ακριβώς. Εγώ δεν είπα ότι ο Μοχαμάντι δεν κάνει για την ΑΕΚ, γιατί ο Μοχαμάντι θα μείνει και του χρόνου στην ΑΕΚ. Ναι. Ο Μοχαμάντι όμως. Εγώ μπορώ να σου πω και το άλλο. Ο Τζαβέλας δεν είναι ένας ποιοτικός στόπερ. Δεν ήταν στόπερ καταρχήν. Εξελίχθηκε σε στόπερ. Είναι ένας καλός παίχτης που πολλές φορές κάνει πολύ καλά παιχνίδια, αλλά πολλές φορές είναι και εξαιρετικά ασταθής. Για μένα ο Τζαβέλας απλώς υπάρχει το εξής. Η ΑΕΚ έκανε λάθος στο εξής επίπεδο με τον Τζαβέλα. Ότι ο Τζαβέλας είναι για άλλο τρόπο άμυνα και για άλλο σχήμα άμυνα και για άλλη φιλοσοφία άμυνα. Ο Τζαβέλας έπαιζε σε τριάδα άμυνας σε ομάδες οι οποίες έπαιζαν με την άμυνα πολύ χαμηλά. Σωστό. Πήγε στην ΑΕΚ να παίξει με διάδα άμυνας, δηλαδή μόνο με ένα παρτενέρ και με ομάδα η οποία έπαιζε πολύ ψηλά την άμυνά της. Αυτό δεν τον βόλευε καθόλου τον Τζαβέλα και η ΑΕΚ έπρεπε να το ξέρει αυτό όταν τον έπαιρνε το καλοκαίρι. Δεν φταίει ο Τζαβέλας. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ το καλοκαίρι πάρει ένα center four και τον βάλει να παίξει δεκάρι, δεν θα φταίει ο center four που δεν θα αποδίδει. Εντάξει, τώρα προφανώς ο Λεφ μιλάει για την κουβέντα που κάναμε περί ποιότητας. Αλλά όταν λέμε ότι κάποιος δεν έχει την ποιότητα, το λέμε συνήθως σε σχέση με τους υπόλοιπους μιας ομάδας. Εγώ λέω για παράδειγμα, και το έχουμε συζητήσει ξανά, ότι η κεντρική αμυντική της Manchester City για παράδειγμα, δεν είναι της ίδιας ποιότητας με την υπόλοιπη ομάδα. Και γι' αυτό η Manchester City, κατά τη γνώμη μου, δεν κάνει ένα βηματάκι παραπάνω σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να κάνει. Αν έβρισκε δύο πολύ ποιοτικούς center back η Manchester City, δεν θα πεζόταν από καμία ομάδα, κατά τη γνώμη μου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Ντίας δεν είναι καλός παίκτης. Η Manchester City, όταν βρήκε ισορροπία στα στόπερ της, έγινε ακόμα πιο κανονική ομάδα. Ναι. Απλώς όταν πιέζονται τα στόπερ της Manchester City, εκεί αν δεν υπάρχει ο Walker, έρχεται τρικυμία πίσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει και στην τρικυμία, το κάνεις λύσα. Τρικυμία. Αντιμετωπίζει κάποια ομάδες, προβλήματα. Οκ. Okay. Ναι, εντάξει, προβλήματα. Τέλος πάντων. Για πάμε. Η ουσία του πράγματος είναι ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή εξακολουθεί παρά την ισοπαλία που πήρε, η οποία βέβαια στην οικονομία της κουβέντας μπορεί, στην οικονομία μάλλον της βαθμολογίας μπορεί στο τέλος να αποδειχθεί σημαντική, αλλά παραμένει σε δύσκολη θέση. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κυρίως παραμένει σε δύσκολη θέση γιατί αυτό που βλέπει όλος ο κόσμος είναι ότι έχει απομείνει επί της ουσίας μία ενδεκάδα όλοι και όλοι να παίξει τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Mm. Και από την άλλη εβδομάδα. Ο Ανσάρι Φαλτ χθες δεν έπαιξε επειδή θεωρήθηκε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με το μάτι του δεν θα του επέτρεπε να ήταν στο 100%. Ναι. Δεν είναι ακόμα καλά ο Ανσάρι Φαλτ. Δεν είναι ούτε είναι πολύ καλά με την όρασή του ακόμα, mm-hmm. ούτε είναι ακόμα πολύ έτοιμος να μπαίνει σε δυνατές μονομαχίες. Νομίζω το λάθος, το μόνο αν ψάξουμε ένα λάθος προπονητικό χθες, νομίζω ότι. Δεν είναι ότι, είναι ότι δεν έκανε μια αλλαγή, ας πούμε, το Μοχαμάντι και να φέρει το Χατζησαφή στα χαφ. Ναι. Ή κάτι τέτοιο. Ναι. Αντί να βάλει το Φράνσον, ας πούμε, ο οποίος Φράνσον έκανε ντεμπούτο χθες και δεν έκανε προσπάθειες να απομακρύνεται από την μπάλα και όχι να πηγαίνει στην μπάλα. Ναι. Τέλος πάντων. Για να κλείσουμε την κουβέντα με το Λεύ, λέει δεν μπορεί πάλι να πάρει 15 παίχτες το καλοκαίρι, παιδιά. Όχι, μην απαξιώ. Όχι, μα δεν λέει κανένα κάτι τέτοιο. Αλλά τα προβλήματα στην άμυνα δεν είναι φετινά για την ΑΕΚ. Είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εντάξει, εμένα, αν με ρωτάτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΕΚ χθες ήταν η ευκολία με την οποία. Και δεν ήταν η πρώτη φορά επίσης. Η ευκολία με την οποία αρκετές φορές ο ΠΑΟΚ πέρασε παίκτη που είχε ελεύθερο χώρο ανάμεσα στις γραμμές. Και αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα. Με αποτέλεσμα να μπορεί από εκεί να την απειλήσει, ας πούμε, περισσότερο με δημιουργία. Θυμηθείτε αρκετές φάσεις. Θυμηθείτε ακόμα και τη φάση στην οποία ο Μούργκαν, θυμάμαι καλά, δημιουργεί για τον Ολιβέιρα με χαρακτηριστική άνεση. Δηλαδή με μια μεγάλη παλιά και ξαφνικά πολλές φορές βρίσκεται ένα παίκτη του αντιπάλου ανάμεσα στις γραμμές της ΑΕΚ με χώρο και χρόνο να κάνει ό,τι θέλει. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα δούλευτη και χωρίς ισορροπίες. Ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το πώς λειτουργεί όλη η ομάδα ανασταλτικά. Για παράδειγμα, στη City δεν φαίνεται αυτό το έλλειμμα ποιότητας πολλές φορές του Ντίας, του Stones, του Λαπόρτ. Στην ΑΕΚ, επειδή η ανασταλτική λειτουργία της ομάδας γενικότερα δεν είναι καλή, υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στους αμυντικούς και είναι πιθανό να τους αδικούμε με την κριτική. Γενικώς δεν υπάρχουν ισορροπίες. Αν δει κανείς το παιχνίδι της ΑΕΚ, ισορροπίες δεν υπάρχουν. Αλλά το ακόμα πιο ανησυχητικό για μένα στο χθεσινό παιχνίδι είναι ότι στις τιμένες φάσεις.
η ΑΕΚ έτρεμε το φιλοκάρτη ξανά. Mm-hmm. Που αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, λίγο να υπάρχει και μια συγκέντρωση και μια δουλειά και ένα πράγμα που να βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Η ουσία τώρα είναι ότι η ΑΕΚ πάει, εξακολουθεί να έχει τελικούς μπροστά της. Τώρα έχει Παναθηναϊκό. Είναι πολύ σημαντικό το μάτς της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, τρέμει το φιλοκάρδι πλέον του Οφριδόπουλου. Μη χάσει έστω έναν ποδοσφαιριστή, γιατί δεν έχει να τον αντικαταστήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ο Σιμόες, σε τι φάση Σιμόες βρίσκεται. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ανέβει. Μάλιστα. Κανείς δεν ξέρει. Ο Σιμόες την προηγούμενη εβδομάδα έκανε όλη τη εβδομάδα αποφόρτιση. Κανείς δεν ξέρει πότε και αν θα ξανά είναι διαθέσιμο ο Σιμόες. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Ωραία. Επίσης, για παράδειγμα, εμένα με ενόχλησε. Δεν μου φάνηκε πολύ ωραίο που χθες η ΑΕΚ έπαιζε στην Τούμπα και ο Σιμόες ανέβαζε φωτογραφίες από τις διακοπές σου στη Μύκονο. Ναι. Όχι τώρα, εννοώ τις Πασχαλινές του. Έτσι που όλος ο κόσμος πήγε Πασχαλινές διακοπές, όλοι πέφτουν στα ΑΕΚ. Δεν λέω ότι οι άλλοι δεν πήγανε. Ναι. Αλλά μου φάνηκε λίγο άσχημο αυτό. Okay. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Καλά, και Κώστα. Να